Τελευταία σου μέρα σήμερα, ρε Πεζουνάκη. Επεράσαμε υπέροχα πάντως. Ναι, με αγκαλίτσες και φυλάκια. Περονεύκες εσύ τώρα, ρε. Τουλάχιστον τούτη εμίλα μας, ρε, δια μας λύσει σημασία όπως τον άλλον τον μούλο. Βάλε της κανέναν ποτό να μείνει. Ένα σου ειδόκο απέσεις λόγω σου τώρα. Μπορεί να καθίσεις και στα γόνατα σου. Έδωκα σου την, α. Ηρεμήστε, παιδιά. Μπορεί αύριο να με ξανακαλέσω για αντικατάσταση και να σας δω πάλι. Πάντως να του βάλουν μόνο 5 μέρες διαθεσιμότητα του Βαριάνου που μας έφερε παράνομα την τηλεόραση στο Ζελίν είναι απαράδεκτο. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να φάει ένα χρόνο διαθεσιμότητα. Εντάξει, παιδιά, να γίνει και τίποτε. Όχι, είναι εντάξει. Επέτρεψε μου. Ο Σοκράτης δεν έχει πρόβλημα με αμάτια του. Εντάξει, είναι αλλεργικό. Εγώ αλλεργικό στην τηλεόραση, εγώ. Εσού, ναι. Γεια σας. Γεια. Εντάξει, συνάδελφε, μπορείς να πιένεις. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Ήρθες πάλι σου. Έχω σας μια έκπληξη. Surprise! Είδες είναι που κάνει διαθεσιμότητα, κάνει σε καλύτερο άνθρωπο, ρε. Ο άνθρωπος έχει πολύ τρεφέρα μας τηλεόραση, ρε. Μπράβο. Μπράβο, ρε Βαριάννη μου, και παρεξήθας, μια. Κατά βάθος είσαι καλός άνθρωπος. Γιάννη! Αντρικό! Για ποιον λόγο μας το κάνετε εδώ το πράγμα τώρα. Υπάρχει λόγος. Να μάθετε μαζί μου άλλη φορά να μην παίζετε παιχνίδια. Ακούσετε ρε πελοκοπελούθια. Καλά κύριε Βαριάννη. Εκαρφώσαμε σε διότι θεωρούμε σε δικό μας πλάσμα. Έτσι απλά. Έφα 5 μέρες διαθεσιμότητα για λίγο να χάσω τη δουλειά μου. Και επειδή και εγώ σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους, γι' αυτό που σας έφερα η τηλεόραση. Ευχαριστούμε, αλλά γιατί μας ειδήσετε. Σε 2 λεπτά αρκεύκει το μάμμα μία. Τι! Όχι! Βαριάννη! Να χαρίσω ότι αγαπάς δεν χρειάζεται το τραγούμενο τσάμε, ρε κουμπάρε. Πλείς, όχι. Κύριε Βαριάννη, χίλια συγγνώμη. Εντούτος, όχι. Όχι! Όχι! Ήρθες! Ήρθα! Να πάμε! Βοήθεια!